κραυγή αγωνίας από κτηνοτρόφου στα χωριά του Δήμου Χερσονήσου που ζουν εδώ και μία εβδομάδα εγκλωβισμένοι χωρίς νερό, τροφή και φάρμακα στα ποιμνιοστάσια τους. Έχετε τα απαραίτητα τρόφιμα, φάρμακα, ό,τι χρειάζεστε? Τίποτα φάρμακα δεν έχουμε. Δεν θέλουμε να πάνε, διακινδυνεύει το αυτοκίνητο να πάνε να σκοτωθούμε. Αυτά πρέπει να τα δείτε στην πραγματικότητα. Τα χάλια μας, την πραγματικότητα να τα δείτε. Αυτή την πλημμύρα έχουν σπάσει τα δίκτυα και δεν έχουμε νερό να πιούνε τα ζώα μας, ούτε εμείς. Το αγροτικό δίκτυο έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί και άνθρωποι όπως η 70χρονη κυρία Αλεξάνδρα μαζί με τον σύζυγό της έχουν αποκλειστεί στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς κανένα πλέον εφόδιο για τους ίδιους όσο και για τα ζώα τους που γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Δεν χωράει αυτό το μονοπατάκι που ανοίξαν έτσι ούτε με τα πόδια δεν μπορούμε. Έχει ο δρόμος καρφώματα, έχει βάγκες. Μας λένε να από εκεί, δεν μπορούμε. Πήγαμε, κάναμε το κοινή με το αυτοκίνητο, γλιστράει, καρφώνει. Από την πρώτη μέρα αλλά και χθες με ένα μικρό ερπιστριοφόρο, συνεργεία του Δήμου Χερσονήσου έκαναν προσπάθεια να φτάσουν μέχρι την κτηνοτροφική εγκατάσταση όπου είναι εγκλωβισμένη η κυρία Αλεξάνδρα με το σύζυγό της. Όμως η κατάσταση θεωρείται δραματική και η βατότητα του δρόμου ούτε καν υποτυπώδης. Είχαμε στείλει στην πίτσα ο φορτωτή, δεν μπορούσε όμως να βγει μέχρι εκεί, δεν μπορούσε να παλέψει καθόλου τη λάσπη. Και αναγκάστηκα χθες, έφερα ένα ελπιστριοφόρο και ανεβήκαμε το ελπιστριοφόρο. Με ένα 4x4 πιστεύω ότι μπορείς να περάσεις τώρα. Θα σκοτωθούμε, κινδυνεύομαι. Έχει κόψει ο δρόμος και περνάμε ένα μέρος και είναι δύο. Κρέμεται το αυτοκίνητο να πέσει στον εγκρεμό και δεν μας δίνουν σημασία. Εδώ και μία εβδομάδα άνθρωποι παλεύουν με τη λάσπη διανύοντας αποστάσεις πολλών χιλιόμετρων για να φτάσουν μέχρι τα ζώα τους κουβαλώντας τους ώμους τους λίγο νερό είτε λίγη τροφή. Εδώ υπάρχουν χαντάκια βάθους μέχρι και 2 μέτρων. Το ζευγάρι των κτηνοτρόφων ζει όλες αυτές τις μέρες με αγωνία ανάμεσα στα ζώα που έχουν πνιγεί από το νερό και όσα απέμειναν να κινδυνεύουν να πεθάνουν χωρίς νερό και τροφή. Με 300 πρόβατα. Εδώ πέρα και το μας έχουν πάρει τα νερό πάνω από 70-80 κομμάτια. Ακόμα δεν μπορούμε από τη στεναχώρια μας να συγκεντρωθούμε, να τα μαζέψουμε και τι ακόμα μας λείπουν. Θέλω να έχει υπομονή, θα τους βοηθήσω με όλους. Στην περιοχή όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπάρχει σημείο που ακόμη και το αρδρευτικό δίκτυο σε μήκος 5 χιλιόμετρων έχει εξαφανιστεί κυριολεκτικά. Δεν υπόσχομαι σήμερα ότι σε μία εβδομάδα θα είναι η αγροτική οδοπή εντάξει. Μίλησα για μία μερική βατότητα όπου είναι πλήρως κλειστός ο δρόμος να κάνουμε μία διάνοιξη 2-3 μέτρων να μπορούν να περνάνε τα οχήματα. Επίσης, αλλά και αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο, έχουμε πολύ μεγάλη καταστροφή άνω του 70-80% στην άδρευση. Καθώς οι σωλήνες, οι σωληνώσεις της άδρευσης και τα κολεκτέρ είναι παρακείμενα οδών, οι μετακινήσεις πρανών τα έχουν μετακινήσει όλα και τα έχουν καταστρέψει. Το μέγεθος της καταστροφής είναι κυριολεκτικά ασύλληπτο. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, από τη μέρα της σφοδρής καταιγίδας και αφού επιστρατεύτηκε κάθε διαθέσιμο μηχάνημα, συνεργεία δουλεύουν νύχτα και μέρα προκειμένου να υπάρξει υποτυπώδης πρόσβαση τουλάχιστον σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ώστε τα ζώα να μην λιμοκτονήσουν. Η κατάσταση στο αγροτικό δίκτυο, άμα σου πω ότι δεν υπάρχει, έχουν γίνει ένα με τα χωράφια, δεν ξέρω, δεν θα το πιστέψετε. Σε κάθε χωριό έχουμε 3 μέρες, 4, 5, μπορώ να πω την επόμενη αμέσως ένα μηχάνημα και δεν φτάνει.